Γεια σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο της Αδριανής, πρωτάθλημα Β' Εθνικής Γυναικών. Η Δόξα 2016, μετά τα δύο συνεχόμενα ρεπό θα έργα, το ένα της κατηγορίας και το άλλο το ότι η ομάδα της Βέρειας, η Ladies, δεν κατεβαίνει πλέον στο πρωτάθλημα, έτσι αναγκαστικά έκανε δύο ρεπό. Για την τρίτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου λοιπόν, φιλοξενεί την Ροδόπη 87. Η ομάδα μας, να θυμίσω ότι στον πρώτο γύρο έχει κερδίσει στην Κομωτινή με 0-7, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο και δείχνοντας από την αρχή τις διαθέσεις που είχε η ομάδα για την φετινή χρονιά. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, να δώσουμε με τις συνθέσεις. Με το νούμερο 1 για τις φιλοξενούμενες είναι η κοκκίνη κυρία Περιβολοπούλου Βίκη, είναι η προπονήτρια της ομάδος. Έχει κατεβάσει με το νούμερο 1 την Κοκκίνη, το 2 την Κούρλου, το 14 την Ραχμανίδου, με το νούμερο 4 την Τράκα, το 5 την Μπιτζεβά, το 6 την Γονατά, με το νούμερο 14 την Δαλιδάνου, με το νούμερο 13 την Γιανακοπούλου, το 9 την Σιμαντιράκη, το 10 την Αντωνιάδου και το 17 την Καλαμπούκα. Να πούμε ότι για την ομάδα της Δόξας 2016 ο Νίκος Τζιμπλίδης ο προπονητής κατεβάζει την Ασκούδη με το νούμερο 1, το 2 την Μάκρα, το 3 την Ζήση, το 4 την Ελιάδη, το 5 την Κελεμπέκη, το 6 την Πουλίου την Ελπίδα, το 7 την Μπαντή, το 8 την Χατζιωάννου, το 9 την Τζιτζόλου, το 10 την Μπαμπαλή που είναι και αρχηγός σήμερα και το νούμερο 11 η Χιτζίδου. Ακούστε και λοιπόν το πρώτο σφύριγμα από τον καβαλιώτη, τον διαιτή, τον Μαρκιανίδη, που έχει μαζί του τους Κολονιά και τον Ψωμά και οι τρεις από την Εύστης Καβάλας. Παιχνίδι που ξεκίνησε λοιπόν. Η μπάλα έρχεται στο πρώτο δοκάρι, θα γίνει κεφαλιά γκολ. Είναι η Ηλιάδη αυτή που βρήκε την μπάλα, με το κεφάλι τη γύρισε στην αντίθετη πλευρά της Κοκκίνη. Έτσι έχουμε με το καλημέρα θα έλεγα στο 5ο λεπτό το γκολ με την Ηλιάδη, μετά την εκτέλεση του κόρνερ από την Πουλιούδη πετάχθηκε στην πορεία της μπάλας η άλλη, αρκετές βέβαια διεκδίκησαν την κεφαλιά, η Ηλιάδη όμως πατώντας πιο γερά βρήκε την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα και έτσι έχουμε στο 5ο λεπτό το 1-0 για τη Δόξα 2016. Τράκα εκτελεί μπάλα, έρχεται στο κέντρο της άμυνας, θα γίνει κεφαλιά, θα καταλήξει out. Την Ηλιάδη που έκοψε, Μπαντή, βγαίνει σαν τεπίδηση, Μπαντή, κίνηση από την Πουλιούδη, θα πάρει την μπάλα. Η Πουλιούδη θέλει να πλασάρει, δεν θα τα καταφέρει, την μπάλα στα χέρια της Κοκκίνη, η Πουλιούδη τώρα. Πουλιούδη θα αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, Χιτζόγλου θα κάνει το κοντρόλ, δεν μπορείς όμως να ολοκληρώσει την προσπάθειά της, μια και ήρθε η Τράκα να κόψει την μπάλα σε κόρνερ, καλή αλλαγή της μπάλας από την Πουλιούδη. Θα δούμε και αυτό αν έχει για το πρώτο δοκάρι, όχι στο δεύτερο δοκάρι, περνάει η Μπαντή, δεν μπορεί. Δεν μπόρεσε η Μπαντή, για κλάσματα δευτερολέπτου θα έλεγα, καθίστε. Μπαμπαλή. Εκτελείς με σέντρα, κεφαλιά έγινε από την Πουλιούδη, καταλήγει out. Με την προσπάθεια της Ζήση που θα περάσει πολύ ωραία, Ζήση επιμένει. Θα περάσει την πάσα, κόβεται από την Πουλιούδη, Πουλιούδη απερνάει πολύ ωραία, είναι σε θέση τετατέτ, πλασάρι γκολ. Πανέμορφο γκολ από την Πουλιούδη, ατομική προσπάθεια της Πουλιούδη της Ελπίδας, με ωραίο τρόπο καταφέρνει να περάσει τους πάντες εκεί και με ωραίο πλασέ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 για την Δόξα 2016, σε ρυθμό δηλαδή θα έλεγα. Η ομάδα προηγείται με 2-0, χωρίς βέβαια το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει η ομάδα της Δόξα 2016. Στο 38 το γκολ από την Πουλιούδη, 2-0. Και τώρα έχουμε το φινάλι του πρώτου μηχρόνου, 2-0 από το πρώτο μηχρόνου, με τα γκολ στο 5 λεπτό της Ηλιάδη με κεφαλιά και της Πουλιούδη με ωραία προσπάθεια, το αποτέλεσμα που έχει διαμορφώσει το τελικό του πρώτου ημιχρόνου. Επιστροφή λοιπόν για το δεύτερο ημιχρόνο, με τη Χιτζίδου να κλέβει την μπάλα,
Θα περάσει πολύ ωραία πάσα, είναι όμως λίγο δυνατή για την Τζιτζόγλου. Έκοψε η κοκκίνη με μια διεκτελή απευθείας κοκκίνη, εύκολα μπει η Χιτζίδου στην φάση, θα κάνει πάσα για την Μπαμπαλή που βγαίνει στην πλάτη. Μπαμπαλή θα κερδίσει, αλλά θα περάσει πολύ ωραία. Μπαμπαλή θα πλασάρει και έχουμε γκολ. Να λοιπόν, όταν θέλει να πετύχει γκολ, το καταφέρνει. Μα της εδόξας 2016, μετά την βαθιά μπαλιά που έγινε, η Μπαμπαλή βγαίνει πολύ ωραία στην μπάλα, καταφέρει να αποφύγει τις όποιες προσπάθειες από τις αμυντικές της Ροδόπης. Βρέθηκε τέτα τέτ, πλάσαρε αποφεύγοντας και την κοκκίνη και κάνει στο 56 του παιχνιδιού το 3-0. Η Μπαντή θα εκεί κερδισμένη από την φάση. Προσπάθησε να κερδίσει, έχουμε υπάρχει εξά, βέβαια, αν ακουμπήσει την μπάλα. Δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής, ο βοηθός, δεν καταλάβω για ποιο λόγο. Θα γίνει πάσα με την Ασπρούδη να πέφτει και να μπλοκάρει. Και Λεμπέκη, θα περάσει πάσα για την Πουλούδη, αυτή με μία προσπάθησε να πλασάρει. Κατέληξε κόρνερ μπάλα από την Μπαμπαλή, εκτελείται. Το σούτ από την Ζήση πάνω στην κοκκίνη, καλή στιγμή. Με την Ζήση που προωθήθηκε. Εκτελείται το φάουλ, βγαίνει η Ασπρούδη για να μπλοκάρει την μπάλα. Την Πουλιούδη, αυτή για την Μπυρόρογλου, θα μπει στην περιοχή Μπυρόρογλου. Προσπαθεί να περάσει και έχουμε πέναλτι που κερδίζει η Μπυρόρογλου από την Τράκα στην πολύ καλή συνεργασία. Θεωρώ ότι εδώ πραγματικά τα κορίτσια δείξανε τις δυνατότητες της, παίζοντας φανταστικά, αλλάζοντας φανταστικά την μπάλα, με την Μπυρόρογλου να περνάει και να έρχεται η Τράκα να την προσγειώνει στο έδαφος, με αποτέλεσμα να δίνει ο διαιτητής το πέναλτι. Όλα αυτά ενώ παίζουμε 75 λεπτά παιχνιδιού και η ευκαιρία με την Πουλιούδη, την ελπίδα να είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το πέναλτι και να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το δείχτη του σκορ σε 4-0. Για να δούμε λοιπόν, Πουλιούδη λίγα μέτρα φορά, η κοκκίνη είναι απέναντί της, εκτελεί, θα σουτάρει και γκολ. Πανέμορφη εκτέλεση στο γάμα της ευθείας, ψύχρεμη εκτέλεση από την Πουλιούδη και στο 75 έχουμε το δόξα 2016 Ροδόπη 87, 4-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από την Πουλιούδη. Θα κατεβάσει η Ζήση, θα διώξουν με την Πουλιούδη την Κατερίνα, πέρασε στην Ζητζόγλου, θα γίνει το σούτ, είναι δοκάρι μπάλα από την Άντζα, πολύ ωραία, πολύ ωραίο το σούτ, όχι από τη Λίραζη, πολύ ωραίο από σούτ από την Λίραζη, μπάλα βρήκε το κάθετο δοκάρι στην Λίραζη. Τη βγάζει την σέντρα Πουλιούδη, προσπάθησε να πλασάρει εκεί, δεν μπορούσε να κατεβάσει μπάλα εκεί που ήθελε και αυτή για την Ελίρατζη. Περνάει ώρα πάσα για την Τζιτζόγλου, είναι δυνατή, θα γίνει το λάθος όμως, έχουμε πόντι στο σετ, δεν μετράει τον γκολ. Ο βοηθός έχει σηκώσει offside, έδειχνε ότι θα έκανε κάτι τέτοιο. Μια και φαινόταν ότι η Τζιτζόγλου ήταν εκτεθειμένη, απλά άφησε να εξελιχθεί η φάση και όταν είδε ότι η Τζιτζόγλου αποκτά το πλεονέκτημα, σήκωσε σημαία. Βαθιά παλιά, η Τράκα έκοψε, λέρασε με την Πυρόλογου. Θα κάνει το σούτ αυτή, η κοκκίνη σε καλή θέση, θα μπλοκάρει για την Τζιτζόγλου. Η Ζόγλου αποφεύγει, θα σκάψει πολύ ωραία και θα βρει την Πουλιούδη, δεν μπόρεσε να πλασάρει. Και τώρα έχουμε το φινάλε της αναμέτρησης, 4-0 τελικό αποτέλεσμα, μετά από μια μέτρια εμφάνιση, η ομάδα του 2016 πήρε την νίκη. We'll be right back.
Πάλι λοιπόν δέχτηκε την τούρτα από τις μικρές αθλήτριες και τα γενέθλιά της, έτσι μια συγκινητική εκδήλωση προς τιμή της. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στην αρχή, είχαμε και έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, μας δυσκόλεψε, ειδικά το παιχνίδι που εμείς θέλουμε να παίξουμε κάτω την μπάλα. Μετά το πρώτο ημίχρονο νομίζω διορθώσαμε κάποια πράγματα και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Συγκριτικά ένα εύκολο παιχνίδι, έτσι, με μια δύναμη αντίπαλο. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και πάμε να τα κερδίσουμε όλα. Είχαμε και μια πολύ συγκινητική στιγμή για σένα, για τα γενέθλιά σου. Ναι. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Τι να πω, όταν βλέπω τα παιδιά από τις ακαδημίες, διότι είμαι και προπονήτρια στην Ακαδημία της Δόξας, συγκινήθηκα λίγο, ήταν και όλη μου οικογένεια στις Κερκίδες και αυτά. Ωραία, είναι ευχάριστα στιγμή αυτά. Ναι. Και πρέπει να γίνονται και αυτό δείχνει ότι η ομάδα είναι μια οικογένεια. Ακριβώς, ναι. Ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και ξυπνάμε άσχετα με το αποτέλεσμα. Τα κορίτσια, αν και μπήκαν λίγο μουδιασμένα στο πρώτο πεντάλεπτο και δέχτηκαν γρήγορα τον γκολ από κόρνερ, στη διάρκεια ισορροπήσαμε λίγο. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να εκμεταλλευτούμε λίγο την αδράνεια στην άμυνα του αντιπάλου, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις φάσεις. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν εξίσου δυνατό. Νομίζω ότι ο διαιτητής δεν το χειρίστηκε καλά, γιατί τα σκληρά μαρκαρίσματα των αντιπάλων δεν τιμωρούσαν κίτρινες κάρτες που θα έπρεπε και έτσι τους έδινε το δικαίωμα να ξαναπαίξουν πάλι σκληρά και εμείς να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, να προσπαθούμε να πάρουμε την μπάλα, να μην βάζουμε δυνατά τα πόδια γιατί φοβούμαστε να χτυπήσουμε. Τα παιδιά είναι του σχολείου, είναι φοιτήτριες, κάποιοι δουλεύουν, αύριο θα πάνε στις δουλειές τους. Το καταλαβαίνω ότι είναι ποδόσφαιρο και τα λοιπά, αλλά όταν το σκόρ είναι 3-0, δεν νομίζω να χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Και αυτός που μπορεί να προστατεύσει τα κορίτσια είναι ο διαιτητής. Δεν νομίζω να κατάφερε να το κάνει. Έχουμε ήδη τραυματισμούς, άσχετα άμα δεν βγήκαν τα παιδιά έξω. Ταξιδεύσαμε με 12 παίκτες, οπότε ήμασταν λίγο στενά. Ιώσεις, τραυματισμοί, έχουμε και τη Β' ομάδα φέτος που πηγαίνουν κάποια κορίτσια από τις μεγάλες εκεί πέρα να βοηθήσουν. Οπότε πιστεύω ότι το 4-0 δεν αντιπροσωπεύει το σκορ των αγώνων που δώσαμε μέσα. Νίκο, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Κοίταξε Χρήστο, νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε καν στο γήπεδο. Λάθος επιλογές, το μυαλό μας θολωμένο, νόμιζα επειδή παίζουμε με τη Ροδόπη κάθε μία θα πάρει και θα περάσει 8 αντιπάλους. Δεν ήταν αυτή η ομάδα που βλέπουμε και θέλουμε να παίζουμε, έτσι. Μπήκαμε στο ημίχρονο, βέβαια μπορώ να πω ότι είναι και λίγο ανασταλτικός παράγοντας στο γήπεδο. Να δικαιολογήσω κάπου τα κορίτσια, γιατί όταν κάποιος προσπαθεί να παίξει μπάλα και το γήπεδο ήταν πολύ ανώμαλο, είναι πιο δύσκολο για αυτόν, πιο εύκολο για αυτό που καταστρέφει είναι. Αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτή, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που είχαμε να παίξουμε γρήγορα και στον πρώτο χρόνο. Εμείς θέλαμε να κάνουμε 2 και 3 και 4 τρίπλες. Στο ημίχρονο τα είπαμε τα πράγματα αυτά πως είναι, ότι με αυτή την εικόνα του πρώτου ημίχρονου δεν πάμε πουθενά. Δεν μου αρέσει κιόλας αυτό το πράγμα. Στο δεύτερο βελτιωθήκαμε όμως. Προσπαθήσαμε να παίξουμε αυτό που, παρόλο επαναλαμβάνω το δύσκολο αγωνιστικό χώρο, προσπαθήσαμε να βάλουμε κάτω την μπάλα, να παίξουμε με ηρεμία και νομίζω στο δεύτερο ήμασταν υποφέρτη.